Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κώστα, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς, ακροατές. Εντάξει, το καλοκαίρι γεμίσαν οι μπαταρίες. Έτσι λέμε, σαν και ποτέ δεν γεμίζουν. Οι μπαταρίες λέει γεμίζαν, οι τσέπες δεν λένε να γεμίσουν με τίποτα. Ούτε οι μπαταρίες, ούτε οι τσέπες. Λοιπόν, για πες μου τώρα, δηλαδή, βλέπω, έλεγα χαριτολογώντας προηγουμένως, έρχεται ο κόσμος να γονείς με φοιτητές να βρούνε κανένα σπίτι για τη φοιτητική χρονιά. Και μόλις βλέπουν τις τιμές, λένε εντάξει, άσου, δεν χρειάζεται να πάει πανεπιστήμιο το παιδί, μάθει καμιά τέχνη. Καλά, είμαστε με τον COVID. Παρακολουθούσε τα μαθήματα από το σπίτι, ε. Λοιπόν. Κοίταξε. Γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη, όπως λέω εγώ, ότι δεν είναι υψηλά τα ενίκια. Ναι. Είναι χαμηλά τα εισοδήματά μας. Ναι. Διότι αν κάποιος το δει γενικότερα τι γίνεται στις δυτικές χώρες, έχουμε τα χαμηλότερα ενίκια. Ναι. Έτσι. Αλλά έχουμε και από τους χαμηλότερους μισθούς. Ναι, εντάξει, τώρα μην συγκρίνουμε τώρα. Ακριβώς. Άμα πας στο Παρίσι τώρα, μια τρύπα 40 τετραγωνικά θέλεις 1 εκατομμύριο. Σωστά. Για να την αγοράσεις. Με άλλα λόγια λοιπόν, αφού από τη στιγμή που είμαστε ένας λαός που έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία 10-12 χρόνια και συνεχίζει να ταλαιπωρείται, όπως λέγαμε και πριν που είμαστε στο στούντιο, ότι έχουμε μια δύσκολη χρονιά ενεργειακά και θα δούμε και με τον πληθωρισμό. Υπάρχει μια ψαλίδα λοιπόν μεταξύ των γονέων που θέλουν να νοικιάσουν ένα ακίνητο στο Θεσσαλονίκη, παντού είναι αυτό, και αυτή την η τιμή η οποία είναι του ενοικίου. Ναι. Αυτή η ψαλίδα λοιπόν είναι ότι οι γονείς θα θέλαν να βρουν ένα σπίτι 3 με 5, 6 το ανώτερο ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ναι. Και οι τιμές των ενοικίων είναι 7, 8, 10 και 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με άλλα λόγια λοιπόν, αυτή η ψαλίδα τώρα. Ναι, αλλά για την ελληνική αγορά ακινήτων, για αυτά που έχουμε ζήσει εδώ και χρόνια, ναι, και για το ήθιστε, ας πούμε, που λέμε στην ελληνική αγορά ακινήτων, είναι λογικές αυτές, είναι αντιστοιχούν αυτές οι τιμές στο παρεχόμενο προϊόν? Δηλαδή, εντάξει, φίλε, ζητάς 7, 8, 9, 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για καταλαβαίνει ο κόσμος, σημαίνει 10 ευρώ, ναι, σημαίνει 100 τετραγωνικά, έτσι, ναι, 500 ευρώ. Μπράβο. Λοιπόν, 100 τετραγωνικά 500 ευρώ, εντάξει. Και 12 σε 14 κάποια. Μπράβο. Σε 100 τετραγωνικά με 500 και 600 ευρώ που ζητάνε, θα μπεις και θα μπεις με συγκάτοικους, δεν θα μπεις μόνος σου. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τις τιμές σε, ναι, αριθμούς. Κάποτε αυτό που έψαχναν οι γονείς και το βρίσκαν ήταν περίπου 180, 250 μέχρι 350 ευρώ ένα σπίτι. Ναι. Μια γκαρσονιέρα. Ναι. Ένα στούντι, μια γκαρσονιέρα. Σήμερα λοιπόν, οι τιμές ξεκινούν από 350 και μπορείς πάνε να βρεις τα 300. Ναι. Με άλλα λόγια λοιπόν, το ίδιο σπίτι. Με 300 έβρισκες καλό. Έβρισκες, ναι. Καλό. Καλό σπίτι. Προσεγμένο, ψιλοκαινούριο ή ανακαινισμένο. Και μέσω των προγραμμάτων έχουν ανακαινιστεί τα περισσότερα ακίνητα κτλ. Με καλά τα υδραυλικά του. Έτσι ακριβώς. Προσεγμένα, καλά κουφώματα, όλο το πακέτο. Έβρισκες. Φυσικό αέριο. Έτσι τώρα, ακριβώς. Τώρα το αποφεύγουν το φυσικό αέριο. Ναι. Τώρα δεν ξέρεις τι να αποφύγεις, αλλά αυτό, ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή είναι ρίσκο, είναι σαν τον Τζόκερ. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν δεν μπορούν να βρουν αυτές τις τιμές και οι τιμές είναι 350 και φτάνουν και 500 και σε κάποιες περιπτώσεις 550 και 600 ευρώ ανάλογα το ακίνητο. Αλλά συνήθως οι τιμές παίζουν μεταξύ 350 και 450 με 500 ευρώ. Που αυτό για μια οικογένεια είναι δυσβάσταχτο. Ναι. Τώρα θα μου πει και κάποιος, και τελικά τι θα κάνω? Ναι, τι θα κάνω? Θα σπουδάσει το παιδί. Ωραία. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Ένα είναι ότι δεν πας να βρεις ακίνητο στην περιοχή όπου υπάρχουν αυτές οι τιμές, πας κάπου αλλού όπου ίσως βρίσκει χαμηλότερη. Και δεύτερον είναι ότι το παιδί θα κάνεις υπομονή 2, 3, 5, 6 μήνες, ίσως ένα χρόνο, να προσαρμοστεί στην πόλη που έρχεται, τη νέα του ζωή, και από εκεί και πέρα στην πορεία θα γνωρίσει κάποιο άλλο συμφοιτητή και θα, ναι, συγκατοικήσει στην πορεία για να μειώσει το κόστος. Διάβαζα ένα άρθρο της Καθημερινής που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Εγώ έλεγα, κατ' επανάληψη, το έχουμε πει εδώ και μαζί, ότι πάνω από 300.000 ακίνητα είναι στα συρτάρια των τραπεζών, services, φαντς κτλ. Πληστηριασμούς κτλ. Λοιπόν, έμεινα έκπληκτος όταν διάβασα ότι πάνω από 700.000 είναι τα ακίνητα. Δηλαδή, δεν είναι εγώ που έλεγα και κάποιοι. Και αυτά τι είναι, τα έχουν δεσμευμένα, δεν τα βγάζουν στην αγορά, τι, ναι, γίνεται. Τι γίνεται. Δηλαδή, όταν έλεγα εγώ 300.000, κάποιοι λέγανε, πού 300.000, υπερβολή. Και τώρα διαβάζω ότι είναι πάνω από 700.000, ναι, και 45 δισεκατομμύρια.
Έτσι, αυτά τα κίνητρα. Είναι σαν να υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα το οποίο δεν πέφτει στην αγορά. Σαν υπάρχει. Ναι. Το οποίο είναι μέσα στην πόλη μας, ναι, της πόλης μας. Αλλά το είναι κλειστό, λουκεταρισμένο. Τώρα θα μου πει κάποιος, και καλά, και γιατί δεν τα ρίχνει στην αγορά. Ναι. Για μένα είναι δύο είναι οι λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι και να μπορούσαν να τα ρίξουν, αυτοί δεν σκεφτόνται όπως εμάς, mm-hmm, δεν έχουν κοινωνικό προφίλ, ναι, κοινωνικό πρόσωπο, mm-hmm, δεν θα τα ρίχναν όλα μαζί και θα πέφτουν οι τιμές. Ναι. Και δεν τους ενδιαφέρει να πέσουν οι τιμές. Τους ενδιαφέρει οι τιμές να είναι σε τέτοιο επίπεδο που για πρώτη φορά τα οικιστικά ακίνητα πλέον έχουν πάει στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων που έχουν απόδοση πάνω από 60%. Διότι τη δεκαετία του 2000. Πάνω από 60%. Από 60%. Τη δεκαετία του 2000 το οικιστικό ακίνητο δεν ξεπερνούσε το 3%, ναι, την απόδοση. Σαν απόδοση και ποτέ δεν έμπαινε στην κατηγορία των ακινήτων, των επενδυτικών ακινήτων. Ναι. Τώρα πλέον και οι services και τα funds βλέπουν αυτά τα ακίνητα ως επενδυτικό ακίνητο. Ναι, αλλά συγγνώμη, πες πως είσαι τράπεζα, είσαι fund. Έτσι, και έχεις αυτά και κάθονται. Κοιτάξτε και κάθονται για να ανεβάζεις, για να κρατάς ψηλά τις τιμές. Τα κάθονται, δεν τα εκμεταλλεύεσαι. Τα βγάζουν με το σταγονόμετρο. Λοιπόν, πρώτη περίπτωση λοιπόν ήταν ότι και να τα είχαν, ναι, και να τα είχαν, αυτό είπα, mm-hmm, δεν θα τα βγάζουν όλα μαζί. Ναι. Τώρα θα μου πει κάποιος και γιατί λες και να τα είχαν. Γιατί δεν είναι έτοιμα τα ακίνητα, δεν είναι όριμα. Δηλαδή. Θα σας πω, επειδή συνεργάζομαι με διάφορα funds, mm-hmm, ένα ακίνητο που το κλείσαμε πέρυσι τον Νοέμβριο, το κλείσαμε. Ναι. Δηλαδή έδωσε προκαταβολή κάποιος το 10%, ναι, με ένα funds κτλ. Ακόμη δεν έγινε το συμβόλαιο. Οι διαδικασίες είναι τόσο αργές. Που και να αυτό θέλουν. Πού οφείλεται, γιατί επειδή πούλησα σπίτι, ναι, πρόσφατα. Ναι. Έκανα μεταβίβαση. Ναι. Ιδιωτικά, ναι. Ιδιωτικά. Άσε και ιδιωτικά. Ταλαιπωρήθηκα. Αν μπράβο. Γιατί ταλαιπωρήθηκα. Φάγαμε κανένα τρίμηνο μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ναι, ένα τρίμηνο το φάγαμε. Αλλά το ολοκληρώσαμε. Ναι. Πού οφείλεται. Πού οφείλεται. Καταρχήν, από ένα παράδειγμα. Σήμερα, ας πούμε λοιπόν, ότι εσείς βλέπετε ένα ακίνητο από μένα. Και κάνατε πρώτον, σας άρεσε. Ναι. Πρώτη περίπτωση. Πρώτο στάδιο. Εσείς κάνατε μια γραπτή προσφορά. Ναι. Και λέτε ότι αυτό το ακίνητο με ενδιαφέρει. Ωραία. Και θέλω να το, και το αγοράσω στα 100.000. Ναι. Και ας πούμε ότι είναι και η τιμή που θέλει και η τράπεζα ή το fund ή οτιδήποτε. Έτσι. 100.000. Συνεδριάζει μια επιτροπή μια φορά το μήνα. Κάθε 21 του μηνός, 20-21. Αν αυτή η προσφορά έχει πάει στις 22 του μηνός, σημαίνει ότι θα περιμένεις τον επόμενο μήνα. Ναι. Κατανοητό. Με άλλα λόγια, ένα μήνα πέρασε αυτό. Η επιτροπή αυτή θα βγάλει μια απόφαση, το εγκρίνει. Ναι. Μετά θα περάσει από μια άλλη επιτροπή, όπου θα εριστικοποιηθεί. Που αυτό σημαίνει άλλο ένα δίμηνο, τρίμηνο. Ναι. Συν μετά, αυτό το ακίνητο μπορεί να ανήκει ακόμη στην τράπεζα, να έχει μεταβιβαστεί το χαρτοφυλάκιο, αλλά να ανήκει ακόμη στην τράπεζα, στον προϋπολογισμό της τράπεζας, και πρέπει να γίνει μεταβίβαση στο φαντ το οποίο θα κάνει την πράξη. Μάλιστα. Με άλλα λόγια λοιπόν, είναι ενεργειακά, να μην λέω τώρα όλα τα υπόλοιπα, τα χαρτιά κτλ. Άλλο ένα δίμηνο, τρίμηνο. Πιθανότατα μετά έχει βγει και η ταυτότητα του κτίριου. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να βγάλει την ταυτότητα του κτίριου. Να βγουν μηχανικοί, να βγάλουν το πιστοποιητικό, ενεργειακό πιστοποιητικό. Είναι 9. Μπράβο. 9 αυτό... Έτσι για να καταλάβω. Βεβιέ ότι... το ηλεκτρολογικό. Το ένα το άλλο. Συμβαίνει το και το εξή κάποιε, ναι, φορέ, κύριε μου, εσύ. Το τρομερό, ναι, ότι ενώ φτάνεις στο τέλος, σου λήγουν τα προηγούμενα χαρτιά. Μπράβο. Γιατί έχει περάσει τόσο καιρό. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Γιατί ναι, τα χαρτιά, ναι, είναι ένα, δύο, ναι, μήνες φορολογικές ασφαλιστικές. Μπράβο, ασφαλιστικές ενημερώσεις. Λοιπόν, έχουν λήξει αυτά. Έχουν λήξει αυτά, πρέπει να βγάλεις καινούρια. Καινούρια. Χρωστάς, δεν μπορείς να βγάλεις. Και πάμε πάλι από την αρχή. Λες, πρέπει να καλύψω τον κόσμο για να βγάλω. Με άλλα λόγια λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί καθυστερούμε. Γιατί και αυτοί και οι τράπεζες δεν θέλουν να τα ρίξουν στην αγορά. Έτσι. Γιατί. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια, γνωρίζουμε όλοι και όσοι δεν γνωρίζουν. Πάντως, αντιλαμβανόμαστε γιατί μιλάμε. 700.000 ακίνητα. Τεράστιο νούμερο. Ναι. Έχουμε πάρτι μπροστά μας. Πάρτι όχι για μας. Ναι. Πάρτι για αυτούς οι οποίοι αγοράσαν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Από 8% θα ξεχάσω, 8% αγοράσαν το χαρτοφυλάκιο κόκκινο δανείο της Citibank. Ναι. Μπορούμε να αντιληφθεί κάποιος 8%. Του αγοράσαν το κόκκινο δάνειο. Τι υπερκέρδη, μιλάμε για. Ελντοράντου η Ελλάδα. Ναι. Πολλά κέρδη. Όλοι αυτοί που μπήκανε, δηλαδή γίνεται πάρτι αυτή τη στιγμή. Αυτό το χρήμα θα μείνει εδώ όμως, θα κυκλοφορεί στην αγορά, όχι, θα φύγει έξω. Αυτοί που τα κάνουν παίρνουν τα κέρδη και φεύγουν. Χαίρεται. Γιατί έρχονται οι κερδοσκόποι και μένουνε. Ναι. Αυτό είναι μια αρπαχτή, εγώ θα το έλεγα, όπως το λέμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Έτσι δεν είναι. Θα την κάνουν και θα φύγουν. Κάποιοι βέβαια υπάρχουν συμφωνίες. Ναι. Για να ξέρουμε και όλη την ταινία πώς εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή καταρχήν έχουν κλείσει αρκετές τράπεζες, έτσι. Ναι. Έχει αναρωτηθεί κανένας
αυτοί οι υπάλληλοι που είναι. Πού είναι οι υπάλληλοι των τραπεζών? Είναι άνεργοι. Έχουν προσληφθεί όλοι στα funds. Μπράβο. Λοιπόν, το ξέρω, αυτό περισσότερο κομμάτι το ξέρει. Έχουν προσληφθεί όλοι στα funds. Τι προσληφθήκαν για ένα δίμηνο. Και κάποιοι, και κάποιοι έχουν ουσιαστικά μεταπηδήσει με το ζόρι. Θέλανε ή δεν θέλανε. Ναι, αλλά και κάποιοι. Υπάρχουν, ναι, γιατί... υπάρχουν τράπεζες που τους είπαν δεν θα σας έχω εγώ πλέον στο, στο μισθολογικά μου, θα πάτε στο fund. Ωραία. Το οποίο και κάποια τα δημιουργήσαν οι ίδιες τράπεζες. Έτσι. Οι δηλαδή συμμετέχουν οι ίδιες τράπεζες. Αυτοί εκεί που πήγανε, αναρωτήθηκε κάποιος ότι πήγαν για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Όχι, το πάρτε αυτό έχει συνέχεια. Έχει τουλάχιστον 10-15 χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις, γι' αυτό στείνονται όλα αυτά, δηλαδή πληρώνονται ενίκια, καινούργια γραφεία, προσλήψεις κτλ. Τι είναι, θα κάνουν διαχείριση. Δηλαδή, η μία τράπεζα πούλησε τα κόκκινα δάνειά της σε κάτι που δημιούργησε η ίδια. Κακή τράπεζα, καλή τράπεζα, το θυμάστε όλο αυτό εδώ. Αυτοί το πουλούσαν κάπου αλλού, με συμφωνία όμως, ότι αφού ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, ότι αυτά τα ακίνητα που είναι να πουληθούν ή να μισθωθούν, γιατί αρκετές χιλιάδες ακίνητα πλέον, τα funds θα κάνουν και μέσω των services, θα κάνουν διαχείριση. Μάλιστα. Θα μισθωθούν. Με άλλα λόγια λοιπόν, ο ιδιοκτήτης μας στο μέλλον, είναι κάτι ταινίες που βλέπω αμερικάνικες, με blocks ολόκληρα, μπράβο, που υπήρχε ένας διαχειριστής εκεί που έλεγε δεν έδωσε το νίκιο, θα σε πετάξω έξω κτλ. Μανχάταν θα γίνουμε, Μανχάταν! Μανχάταν από την κακή του πλευρά. Έτσι, Μανχάταν! Πάντως σίγουρα, δεν ξέρω αν φτάσει εκεί, αλλά σίγουρα χιλιάδες ακίνητα πλέον θα ανήκουν σε εταιρείες τέτοιες διαχείρισης, όπου τελικά θα τα νοικιάσεις από εκεί. Δηλαδή θα υπάρξει και αυτό, θα το δούμε. Ναι. Μα ήδη υφίσταται αυτό, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες. Εγώ δεν σου λέω για φαντ, σου μιλάω για ιδιωτικές εταιρείες. Εντάξει, αυτό το έχουν κάνει. Που έχουν αγοράζουν, τα κτίρια και τα αγοράζουν, τα αγοράζουν, τα αγοράζουν και τα κάνουν Airbnb. Και βλέπεις. Δεν είναι μόνο είναι Airbnb. Μια εταιρεία διαχειρίζεται ολόκληρες πολυκατοικίες Airbnb. Έτσι ακριβώς. Έχει γίνει αυτό. Αλλά σας είπα και προηγουμένως, γιατί αυτό το πράγμα το βλέπουμε τώρα? Διότι για πρώτη φορά το οικιστικό ακίνητο πλέον έγινε επενδυτικό ακίνητο. Ναι. Με τις αποδόσεις που έχει. Δηλαδή. Να το πούμε σε νούμερα. Ένα ακίνητο αξίας 100.000 ευρώ στην εποχή του 2000, λοιπόν, είχε μία απόδοση περίπου 1,5 με 3%. Ετησίως. Ναι, ετησίως. Σήμερα λοιπόν αυτό το ακίνητο έχει απόδοση πάνω από 6%. Ναι. Με άλλα λόγια λοιπόν, είναι τεράστια απόδοση. Έτσι. Ναι. Και μην το βλέπει κάποιος, εντάξει, τι 1,5, 3, 3 μέχρι το 6 είναι 100%. Ναι. Γιατί αυτή νούμερα μετράν. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, με άλλα λόγια είναι τεράστια τα ποσά. Και πλέον θα δούμε ότι, όχι θα δούμε, υπάρχει ήδη στροφή για αγορά τέτοιου είδους ακίνητων. Αυτές οι εταιρείες που είπατε προηγούμενες, οι ιδιωτικές, κάποιες από αυτές θα κάνουν πολύ ωραία deals με κάποια funds του εξωτερικού ή του εσωτερικού, λόγω των αποδόσεων που έχουν τα ακίνητά τους. Και όσο πιο υψηλή είναι η απόδοση, τόσο πιο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ακίνητου στην πώλησή του. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ αμέσως μετά την κουβέντα μας με τον Κώστα Γεωργάκο, πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Τιμών Ακινήτων και του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου, για να πάμε να δούμε και με την επιμελητηριακή σου ιδιότητα λίγο τι γίνεται εδώ, ό,τι Βαλκάνια, θέλετε. Αγορά, οικονομία κλπ. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο Radio North τη συζήτησή μας με τον Κώστα Γεωργάκο. Πριν πάμε στα γενικότερα της αγοράς, να μείνουμε λίγο στα ακίνητα και να πάμε στο θέμα της αγοράς. Λένε, ακούω που λένε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν συμφέρει να νοικιάσεις, συμφέρει να αγοράσεις πλέον. Και λέω γιατί, δηλαδή, αυτός που ζορίζεται οικονομικά γιατί δεν έχει εισόδημα, αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την έλλειψη εισοδήματος και δεν μπορεί να... θα έχει απόθεμα για να πάει να αγοράσει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένας κανόνας τώρα, που λένε ότι όταν θα φτάσει η αγορά στο να αναρωτιέται αν πρέπει να νοικιάζει ή να αγοράζει, τότε αρχίζει, αλλάζει μια κατάσταση. Σήμερα πράγματι, εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο συμφέρει να αγοράσεις παρά να νοικιάζεις. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα μου πεις και γιατί δεν προβαίνουν σε αγορές. Είναι απλό, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Τα νέα ζευγάρια... που μπορούν να πάρουν κάποιο δάνειο ή κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο, γιατί με όλα αυτά που συνέβησαν, οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα να δανειοδοτηθούν. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να προβούν σε αγορά. Και να προβούν όχι με κλειστά τα μάτια. Υπάρχουν ακίνητα σε καλές τιμές, είτε μεταχειρισμένα. Τα καινούργια βέβαια, ενώ όταν ξεκινήσανε, είχαμε δει και με 2.000 να γίνονται πράξεις
στις αρχές του 16-17 που χτίζαν κάποιες οικοδομές. Τώρα θεωρώ ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα βρει ένα ακίνητο καινούριο. Σαν και οι κατασκευές είναι πολύ καλύτερες, καμία σχέση με το προηγούμενες δεκαετίες. Κάτω από 3.000 ευρώ. Δηλαδή, και γιατί? Δεν είναι γιατί οι κατασκευαστές θέλουν να πούν. Είναι όμως συμφέρουσα, δηλαδή συμφέρει να μπει στη διαδικασία. Όντως συμφέρει. Δηλαδή, πες πως έχεις, είναι κάποιος που έχει. Εγώ δεν σου λέω μεγάλο ποσά. Έχει 50-60 χιλιαρικάκια στην άκρη. Όλοι 50, οι περισσότεροι που ψάχνουν 50-60. Δεν μπορούν να βρουν κάτι. Γιατί αυτά τα 50-60 τα έχουν προλάβει άλλοι, οι οποίοι νωρίτερα είχαν σκεφτεί. Σήμερα λοιπόν μπορεί να υπάρξει, αλλά είναι σπάνια, πολύ λίγα τέτοια ακίνητα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει 100-150 χιλιάδες για να πάρει ένα ακίνητο κάπως καλό. Και τα funds βγάζουν ακίνητα εκεί, δηλαδή στο χιλιάρικο το μέτρο. Και όπως είπαμε και πριν, είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα ακίνητα αυτά. Και σταδιακά θα βγαίνουν. Θεωρώ ότι όμως μπορεί να βρει, αρκεί να ψάξει. Και από την άλλη πλευρά. Αρχίζουν τα κονέ μετά. Ελλάδα είμαστε. Αρχίζουν τα κονέ. Ποιον ξέρουμε που να ξέρει τον τάδε στο τάδε φαντ για να μας δώσει την πληροφορία ότι υπάρχει το ακίνητο που θα πάμε εκεί να το χτυπήσουμε στην καλή τιμή. Την πληροφορία μπορεί να την πάρει και από εμάς. Παίζουν αυτά. Θα σας πω. Την πληροφορία μπορεί να την πάρει και από εμάς. Αλλά έλεγα πριν ότι οι διαδικασίες είναι αργές. Γίνανε αργές λόγω των να ξεπεράσουν αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή, επειδή ξέρω κάποιον μέσα από το φαντ, να μην βγει, να μην κάνει. Εγώ σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βίωσα. Ένα ακίνητο, η τελική τιμή από το φαντ ήταν 105.000. Ναι. Η αρχική του πώληση ήταν 115 και η τελική που μου είχαν πει εμένα 105. Ναι. Έγινε μια προσφορά στις 90.000. Θα μου πει κάποιος, καλά, δηλαδή 105-90, άμα ήταν ιδιώτης θα το σκεφτώ, τα 95 το έπινε. Ναι, χαίρετε. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, πέρασε από δύο επιτροπές. Καταρχήν, πέρασε από μια επιτροπή. Όπου μετά υπάρχει μια ειδικά γίνονται κάποια βήματα marketing, ώστε να εξαντλήσουν την κάθε πιθανότητα ότι αυτό το ακίνητο δεν μπορεί να πουληθεί στα 105.000. Ναι. Πέρασε αυτή η διαδικασία. 1,5-2 μήνες. Παρ' όλα αυτά, η επιτροπή συνεδρίασε και το απέρριψε το αίτημα. Γιατί αυτά τα ακίνητα που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Στον προϋπολογισμό των τραπεζών ή των funds και τα λοιπά είναι χαρακτηρισμένο με 105.000 ή 115 και όσο λέμε μέχρι 105 δεν γράφουμε ζημιά και βρίσκεται μέσα στον προϋπολογισμό του ως 115.000. Αν πάει στα 90 έχουν γράψει ζημιά. Μάλιστα. Και είναι μία ζημιά κοντά στο 15%. Δεν μπαίνει κάποιος, δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για να γράψει μια τέτοια ζημιά. Όταν ξέρουμε όλοι πώς είναι η κατάσταση σε αυτό το επίπεδο. Μάλλον για λοιπόν, είναι δύσκολο κάποιος να μπει σε αυτή τη δικασία. Δεν ξέρω σε άλλο επίπεδο τι μπορεί να γίνεται, αλλά γενικά σε κάτι τέτοιο δεν έχουν βάλει τόσες ασφαλιστικές δικλείδες που δεν υπάρχει εύκολα αυτή η πρόσβαση την έχεις. Η διαδικασία για να το πάρεις. Διαθέσιμα προς πώληση υπάρχουν ακίνητα αυτή τη στιγμή πέρα από τα αυτά που έχουν τα funds και τα έχουν και κάθονται. Διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα υπάρχουν και τι γίνεται με τις επεκτάσεις πόλεων, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Χωροταξίας, προχωράει το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού, βγαίνουν τα σχέδια που βγαίνουν αναδήμους για τις επεκτάσεις. Πού βρισκόμαστε με αυτήν την ιστορία? Θα δούμε σύντομα καταρχήν τη γη, διαθέσιμη γη για οικιστική ανάπτυξη να μπαίνει στα σχέδια πόλεων. Ωραία. Το βλέπουμε αυτό. Θα απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις. Μία είναι αν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα. Ναι. Πώς να υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ακίνητα όταν πάνω από 700.000 ακίνητα μας τα έχουν ήδη παρκαρισμένα οι τράπεζες. Δηλαδή από πόσα ακίνητα να έχουμε. Ναι. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερον, με τις επεκτάσεις. Όλοι γνωρίζουμε επίσης οι επεκτάσεις ότι είναι μια αργή διαδικασία. Δεν ξέρω αν καταρθώσουν να την κάνουν γρήγορη, γιατί θυμάμαι και πριν δύο χρόνια. Ο κύριος Πυρακάκης και κάποιοι εκεί του επιτελείου λέγανε ότι με ένα κλικ αγοροπολισία. Το κλικ δεν ξέρω, είναι πολύ μακρύ. Ναι. Και τώρα πρόσφατα το λέγανε. Ναι, και δεν έχει φτάσει. Ποιο κλικ. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε την ψηφιακή γραφειοκρατία που είναι ανυπέρβλητη. Γιατί παλιότερα, αν βιαζόσουνα, πήγαινε και στον έφορα και τον έλεγε: Κύριε έφορα, ξέρω εγώ, είναι από το εξωτερικό, θέλω να κάνω το συμβόλαιο. Προχωρούσε. Ναι. Πήγαινε στο Δήμο, δηλαδή όταν υπήρχε αντικειμενικό λόγο. Λίγο, αδερφέ, σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Σήμερα λένε ακόμη και για την ασφαλιστική ενημερότητα που πας στα κεντρικά του ΕΦΚΑ. Όλα, ναι. Δεν είναι κάτω στην Αθήνα. Ό,τι βλέπεις εσύ βλέπουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε κανένα. Το σύστημα. Έχουμε βάλει μια καινούργια ορολογία πολύ όμορφη που ξεπερνά τα πάντα. Είναι
το σύστημα. Λοιπόν, ναι, το σύστημα το λέει αυτό. Πρέπει το σύστημα να δώσει εντολή. Ποιο, το σύστημα δηλαδή μόνο του παίρνει εντολή. Δεν πατάει κάποιο το κουμπάκι. Δεν πατάει κάποιο το κουμπάκι. Δεν το κουμπάκι, δεν βάζει και να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων. Το σύστημα και όχι αυτό που λέμε το the system. Ναι. Do the system. Ναι, ναι, ναι. Εννοούμε το σύστημα των, το ψηφιακό. Ναι, το ψηφιακό σύστημα. Ναι. Λοιπόν, κάποιο δεν πατάει το κουμπί αυτό. Ναι. Πάς περιπτώσει. Με άλλα λόγια λοιπόν, οι επεκτάσεις είναι αργές. Ο μόνος Δήμος που ήταν έτοιμος με επέκταση ήταν ο Δήμος Θέρμης και ήταν από τους πρώτους, τους οποίους θεωρώ ότι έσπασε ρεκόρ ανοικοδόμησης. Βέβαια αυτό έχει άλλα προβλήματα μετά στη συνέχεια του, διότι βλέπουμε τώρα πολλές φορές προχωράνε επεκτάσεις, οικιστικά ανοίγουν τα σχέδια, ξεκινάει η οικιστική ανάπτυξη, λείπουν, υπολείπεται σε υποδομές η περιοχή της επέκτασης. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν προχωρήσει και κάποιες υποδομές, προχωράει παράλληλα ο Δήμος, έχει προχωρήσει νωρίτερα, αλλά μετά αρχίζουν άλλα προβλήματα. Αστυνόμευση. Τους έχουν ρημάξει και στη Θέρμη στην επέκταση. Τους έχουν ρημάξει. Δεν το ήξερα αυτό. Τους έχουν ρημάξει. Σε κλοπέ. Μέρα παραμέρα. Διαρρήξεις. Ναι, διαρρήξεις. Τους έχουν ρημάξει στη Θέρμη, στην επέκταση, στην καινούργια. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν ξέρω αυτό. Ναι. Ο κάθε Δήμος και αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι να πάρουν θέση. Αλλά από την άλλη πλευρά. Δεν είναι θέμα του Δήμου, δεν σου κάνει ο Δήμαρχος. Τι, να πάει να περιπολεί ο Δήμαρχος εκεί με την καραμπίνα. Τι να κάνει. Αφού δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε τους αστυνομικούς έχουμε που έχουμε υπολείπονται. Αναγκαζόμαστε να είναι στα πανεπιστήμια να φυλάνε τους μπαχαλάκηδες. Αναγκαζόνται να κάνουν δουλειά γραφείου γιατί δεν είναι οργανωμένο σωστά το άλλο σύστημα. Πάλι ένα σύστημα είναι μπροστά. Το do the system. Ναι, do the system, ας πούμε. Λοιπόν, να μην πω τι το σύστημα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι λοιπόν αν θα υπάρχει προσφορά ακινήτων. Μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να συζητάμε. Προσφορά ακινήτων θα έρθει από δύο πλευρές. Ναι. Τρεις, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, μία είναι με ανοικοδόμηση, γιατί υπάρχουν οικόπεδα. Ναι. Δεν είναι τόσα πολλά κτλ. Αλλά δεν είναι και η ζήτηση σε νέα ακίνητα τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Δεύτερη είναι με τα funds που. Είπαμε. Νομίζω είχα διαβάσει 31.000 πληστηριασμούς θα γίνουν το 2022. Ναι. Αυτά είναι για να τα μαζέψουν. Θα πάνε μαζί με τα άλλα 700.000. Πιστεύω ότι ήδη σταδιακά βγάζουν ακίνητα, ναι, στην αγορά. Θα μπουν ακίνητα, okay, στην αγορά. Είτε με τη μορφή μίσθωσης, είτε με τη μορφή πώλησης θα μπουν ακίνητα, ναι, στην αγορά. Mm-hmm. Και η τρίτη περίπτωση είναι όπου χιλιάδες τετραγωνικά αυτή τη στιγμή από την Ίωνος Δραγούμη μέχρι και το Σιδηρονικό Σταθμό ανακαινίζονται, πρώην βιοτεχνικοί χώροι, mm-hmm, γραφειακοί, mm-hmm, χώροι κτλ. Που και αυτοί όταν θα μπουν στην αγορά θα αλλάξει πρώτα το τοπίο στη φυτική στέγη, γιατί θα, κάποια στιγμή, αν μου το θυμηθείτε, mm-hmm, θα έχουμε πληθώρα ακινήτων για φυτική στέγη. Σημειώστε το αυτό. Φοιτητές θα έχουμε. Ε? Φοιτητές θα έχουμε για τώρα να μην αυτό, δεν μπορώ, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αν κλείσω το πανεπιστήμιο, όχι. Λοιπόν, η υπογεννητικότητα και όλα τα, ναι, υπόλοιπα. Αλλά σίγουρα θα έχουμε πληθώρα ακινήτων. Δηλαδή τα επόμενα, θεωρώ, τρία με πέντε χρόνια θα υπάρχει πληθώρα. Όχι, έτσι αλλάζει. Είναι, ο νόμος προσφράζεται και τη ζήτηση λειτουργεί και διαφορετικά. Μπορεί να μην έχει περισσότερα ακίνητα, να έχει πολύ λιγότερου φοιτητές και να έχει μικρότερες ανάγκες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο μπροστά μας σήμερα. Οι φοιτητές στην πόλη μας. Αυτά τα κόλπα μου είναι κεραμένο, τα ξέρει. Κάνει χρτς-χράτς και δεν περνά κανένα του χρόνου. Εντάξει, αν γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά έχει λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών. Στην πόλη μας έχουμε περίπου 125.000, ναι, φοιτητές και σπουδαστές μαζί με, mm-hmm, τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα λοιπά. Mm-hmm. Τόσο είναι περίπου. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Είναι. Δεν είναι μικρός. Πάμε λίγο στην άλλη ιδιότητα, έτσι, με το ελληνοσερβικό. Μιλάμε για δύο, καταρχήν, Σερβία, Ελλάδα, διαφορές σε σχέση με την ρωσο-ουκρανική κρίση, σε οικονομικό επίπεδο διαφορές. Επειδή ξέρουμε ότι οι Σέρβοι είναι λίγο πιο light απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν. Όχι, δεν έχουν πάρει καμία κύρωση, κανένα τίποτα. Τίποτα, κανένα μέτρο, ναι, κατά της Ρωσίας. Εκεί έχουν διαφορά στα ζητήματά τους ενεργειακά. Βεβαίως υπάρχει. Δηλαδή. Δεν βλέπω δηλαδή εγώ Σέρβους να μου παραπονιούνται για το ρεύμα, ναι, για τη θέρμανση κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχω τέτοια ακούσματα. Μετά η Σερβία έχει κάνει το εξής. Η Σερβία κάνει, θεωρώ, σημαντικές κινήσεις. Δεν μιλάω για το ρουσο-ουκρανικό. Ναι. Σε άλλο επίπεδο. Έχει δημιουργήσει μια μίνι Σέγγεν με τα Σκόπια, την Αλβανία,
Σκόπια, Αλβανία και κάποια άλλη χώρα, mm-hmm. όπου αυτό προχωράει αρκετά. Mm-hmm. Και μάλιστα τις προάλλες είχε βγάλει μια ανακοίνωση mm-hmm. ότι ενώ απαγορεύονται οι εξαγωγές σιτηρών, η λιελαίου και όλα τα υπόλοιπα σε οποιαδήποτε χώρα, mm-hmm. εκτός από τις χώρες, τις γειτονικές χώρες. Γιατί λένε ότι αν ο γείτονάς μας δεν περνάει καλά, θα περάσουμε κι εμείς. Ναι. Της μίνι Σέγγεν δηλαδή. Τη μίνι Σέγγεν. Λοιπόν, τα προσέχουν αυτά. Θεωρώ ότι η Σερβία, καταρχήν, ό,τι αφορά τις τιμές των ακινήτων, mm-hmm. έτσι, εκεί αν εμείς λέμε για αυξήσεις τιμών, εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί ναι. φτάσα σε σημείο να βγάζουν Σέρβους έξω για να μπουν Ρώσοι που ήρθαν για να μείνουν στο Βελιγράδι. Μάλιστα. Λοιπόν, βγαίναν στα καφενεία όπως παλιά που ρωτούσαν εδώ. Μήπως πουλιάτε κάτι, για να στα καφενεία για να μήπως πουλάς το ακίνητο, μήπως πουλάς ναι. το ακίνητο για να το αγοράσουμε. Έχουν ξεφύγει τιμές πάρα πολύ. 3.000 ευρώ και. Ναι. Καλά, παλιό στο Βελιγράδι, κάτω από 2.000 δεν βρίσκεις με τίποτα. Οι διμερείς συναλλαγές, τι επίπεδο βρίσκονται αυτή τη στιγμή με την Σερβία και πόσο, και πόσο εύκολες είναι με αυτό το καθεστώς που επικρατεί. Κοιτάξτε, αυτό, η μόνη δυσκολία που έχουμε στις εμπορικές συναλλαγές είναι ο ΦΠΑ. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη δυσκολία. Και δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Δηλαδή ότι για να εισάγεις ένα προϊόν από τη Σερβία πρέπει να προκαταβάλεις τον ΦΠΑ στο τελωνείο. Ναι. Αυτό λοιπόν δυσχεραίνει πάρα πολύ τις σχέσεις μας. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτό το καθεστώς με τον ΦΠΑ θα ήταν πολύ πιο αυξημένο. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τις ενδοκινητικές συναλλαγές ναι. που δεν υπάρχει ΦΠΑ, ας πούμε. Το άλλο είναι ότι τα δύο αυτά χρόνια με την πανδημία μας πήγανε πίσω. Ενώ ξεκινήσανε αρκετές και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αύξηση της επιχειρηματικής δράσης και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Αλλά η πανδημία μας πήγε πίσω. Το άλλο είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σέρβοι για την Ελλάδα. Δηλαδή λέει κάποιος και γιατί οι Σέρβοι δεν επενδύουν εδώ. Μα τώρα δεν σας πω, έχω βιώσει κατάσταση σέρβικης εταιρείας η οποία είχε πάρει ένα project κοντά στα 15 εκατομμύρια mm-hmm. για την κατασκευή. Τώρα τι να σας πω, την ταλαιπωρία. Ναι. Την ταλαιπωρία του να εκδώσει αφημί. Δεν είναι απίστευτο. Και πάλι το σύστημα έφυγε εκεί. Ναι. Και στο τέλος που όταν πήγα στην έφορο εδώ, μου λέει λείπει ο υπάλληλος ο οποίος πρέπει να βάλει τον κωδικό αυτόν σε άδεια. Και πόσο τι να κάνουμε, ρε φίλε, σε που είσαι άδεια. Δηλαδή, άμα είμαστε σε άδεια στην Ελλάδα, καταραίει το σύμπαν. Αυτό έλεγα και εγώ. Λοιπόν, ταλαιπωρία για να εκδώσουν το αφημί. Ταλαιπωρία από το τελωνείο. Τι να λέω για το τελωνείο. Ναι. Δηλαδή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θεωρώ ότι ίσως δεν πρέπει να κάνει επένδυση κάποιος. Ναι. Δηλαδή, πρέπει ταλαιπωρία που θα βιώσει. Ναι. Έτσι. Καλά, εντάξει, η ταλαιπωρία είναι στα πρώτα στάδια. Όχι, το θέμα είναι ότι η ταλαιπωρία τους ακολουθεί. Ναι. Δεν είναι, μακάρι να ήταν στα πρώτα στάδια. Είναι και στην πορεία. Κοίτα, εξαρτάται και από πού γίνεται. Βλέπουμε από άλλα κράτη που έρχονται να κάνουν επενδύσεις και προχωράνε. Θα μου πεις, εκεί έχουν είναι και άλλα τα μεγέθη. Τώρα, πάντα εξαρτάται για τα μεγέθη. Και τα λοιπά που κατευθείαν μιλάνε ναι. τον Πρωθυπουργό, εκεί δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Εγώ μιλάω για μια επιχείρηση που 5, 10, 20 εκατομμύρια mm-hmm. όπου θέλει να κάνει κάτι εδώ ή 1-2 εκατομμύρια θα ταλαιπωρηθεί. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είμαστε και έτοιμοι, θα έλεγα, και μιλάω για τη Βόρεια Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά έχουμε αυξημένες επενδύσεις. Έχουμε αυξημένες, αλλά όχι από τόσο. Και δεν μιλάμε για ακίνητα τώρα. Mm-hmm. Μιλάμε, όχι, μιλάμε για ακίνητα. Επιχειρηματικές επενδύσεις. Είμαστε δύσκολοι. Έχω και έναν άλλο Σέρβο ο οποίος αγόρασε ένα ξενοδοχείο. Ναι. Ταλαιπωρείται. Μια και είπες για ξενοδοχείο. Οι Σέρβοι ήρθανε φέτος για τουρισμό στην Ελλάδα. Ήρθανε. Τι άκους, τι αίσθηση λοιπόν, έχεις. Ήρθανε, αλλά πιστεύω ότι ο αριθμός, όταν βγουν τα τελικά στοιχεία, δεν ήταν ο αναμενόμενος του 1 εκατομμύριο, mm-hmm. Λόγω της ακρίβειας των υψηλών τιμών που είχαμε εμείς. Οι υψηλές τιμές δεν ήταν μόνο για τους Σέρβους, ήταν και, ναι. και για εμάς. Και από πού βγαίνουν, δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί ακούω. Οι Ρώσοι. Ρουμάνοι ήρθαν πάρα πολύ. Περίμενε. Οι Ρώσοι δεν ήρθαν, λέει. Οι Σέρβοι δεν ήρθαν. Ήρθαν, αλλά δεν ήταν αυτός ο αριθμός. Ναι, ο ένας δεν ήρθε τόσο πολύ, ο άλλος δεν ήρθε τόσο πολύ. Εδώ συζητάνε οι ξενοδόχοι όλοι και η πολιτεία ότι έχουμε τουρισμό κατά τη αυξημένο σε σχέση με το 19. Και είναι αλήθεια. Και το βιώνω εγώ και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι χαμός. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι ναι. δηλαδή κινηθήκανε. Έχουμε από καινούργιες αγορές κόσμου. Θεωρώ, ναι. Όχι, σίγουρα. Δηλαδή. Οι Ρουμάνοι φέτος θεωρώ ότι είχαν το πρόσταγμα. Μάλιστα. Ήταν οι πρώτοι. Ναι. Στη Θάσο, ας πούμε, που είχα πάει για μια δουλειά, μου λένε Ρουμάνοι. Και εγώ στον δρόμο Χαλκιδική, είδα πολύ Ρουμάνικη πινακίδα. Και οι Ρουμάνοι και νομίζω 20 εκατομμύρια. Ναι. Είναι, δηλαδή δεν είναι μικρή χώρα. Ναι, είναι ναι, μεγάλη ναι. χώρα. Και το βιωτικό επίπεδο ανεβαίνει.
και στα σύνορα τώρα της προάλλης που επέστρεφα από... Τι κοντεύουν να μας ξεπεράσουν εκεί πέρα, που εμείς θυμόμαστε ακόμα την εποχή του Τσαουζέσκου που, που έπεσε ο Τσαουζέσκου και τους βλέπαμε ξαφνικά έπεσε ο Μπερντές και έβλεπε τους χιλιάδες, τους μυριάδες πεινασμένους από πίσω. Κατέβαινε στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου μετά την πτώση, 5 χρόνια μετά την πτώση του Τσαουζέσκου και ήταν ακόμα οι φαντάροι ένοπλοι στα αεροδρόμια, ας πούμε. Έτσι ήταν και η Βουλγαρία όταν άλλαξε το καθεστώς. Δηλαδή που επέστρεφα από Βουλγαρία είδα ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα ρουμάνικα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή αντικατασταθήκανε από άλλες χώρες. Μια αγορά η οποία βλέπω εγώ ότι ανεβαίνει αρκετά είναι η Αλβανία. Δηλαδή αρκετοί Σέρβοι φέτος στραφήκαν Αλβανία και Τουρκία. Εμείς σαν επιχειρηματική δραστηριότητα πηγαίνουμε, πόσο πηγαίνουμε, γιατί με ενημερώνει και η φιλία νομικού, ας πούμε, μου στείλε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της συναδέλφου της Βάσος Βεγύρη από την Αυθεμπορική. Ναι. Που λέει ότι η ελληνική παρουσία στα Βαλκάνια διαρκώς ανεβαίνει. Ναι, και λέει για Σκόπια, Βουλγαρία και Ρουμανία, ναι. Νομίζω ότι λέει. Το διάβασα και εγώ το άρθρο. Ναι. Εξαιρετική η Βάσο. Ανεβαίνει. Ναι. Δηλαδή, αν όμως δείτε, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι χώρες οι οποίες είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν για τον ΦΠΑ, δεν το έχουμε. Οι συναλλαγές με Βουλγαρία δεν υπάρχει ΦΠΑ. Ναι, σωστό. Δηλαδή, εισάγω ένα προϊόν από τη Βουλγαρία, γι' αυτό και αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκεί, τι κάνουν. Δημιουργούν το προϊόν εκεί, το στέλνουν Ελλάδα και δεν έχουν όλη αυτή τη διαδικασία πλήρων το ΦΠΑ, πάρε μετά το ΦΠΑ, συμψήφισε το ΦΠΑ. Ναι. Και το ΦΠΑ δεν είναι μικρό, είναι 24%. Έτσι. Βέβαια. Είτε και με τη Ρουμανία. Γι' αυτό αναπτύσσονται πάρα πολύ αυτές οι χώρες. Με τα Σκόπια τώρα είναι μια άλλη κατάσταση. Κάποτε θυμάμαι ότι πάνω από το 50% του προϋπολογισμού των Σκοπίων ήταν ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Τώρα είναι και δίπλα μας, με κάτω από ειδικές συμφωνίες. Νομίζω ότι είναι μια χώρα και δεν είναι και τεράστια, όπου θα υπάρξει ανάπτυξη. Ναι. Συμφέρει να έχει κάποιος επιχείρηση στην Ελλάδα και να έχει αποθήκη στη Βουλγαρία? Εγώ νομίζω ότι συμφέρει να έχει κάποιος επιχείρηση στην Βουλγαρία, ναι, και αποθήκη στην Ελλάδα. Αποθήκη στην Ελλάδα. Ναι. Σωστό. Να έχει την έδρα εκεί δηλαδή. Αλλά έτσι όπως γίνεται και εμείς, μάλλον και εδώ συμφέρει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ με τους μισθούς που έχουμε εμείς, γιατί και στη Βουλγαρία έχουν αυξηθεί οι μισθοί, έχουν αυξηθεί. Ναι, αλλά και έχουν άλλα φορολογικά δεδομένα. Ναι. Και πόσο είναι ΦΠΑ στη Βουλγαρία? 20%. Εντάξει. Και 10% φορολογία. Εντάξει, 10% φορολογία. Ναι. Εντάξει. Εκεί έχουμε διαφορά μεγάλη. Έχουμε διαφορά. Στο ΦΠΑ δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί εμείς έχουμε 24, ναι. Αυτοί έχουν 20. Εμείς έχουμε και 13 σε. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό όλο το. Στο συμβόλαιο που είπαμε. Δεν θα κάνεις στη Βουλγαρία 3, 5, 8, 10 μήνες για ένα συμβόλαιο. Mm-hmm. Το συμβόλαιο είναι 3 σελίδες και θα κάνεις μέσα σε 2-3 μέρες θα κάνεις συμβόλαιο. Μάλιστα. Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τώρα την Αμερική. Ενώ εδώ ανακαλύπτουμε νέες Αμερικές κάθε φορά. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Τώρα, για να γυρίσω λίγο στο θέμα των ακινήτων, επειδή έχουμε ερωτήσεις και από ακροατές, εκεί προς Περαία, τι βλέπεις να γίνεται? Γιατί κάποια στιγμή, θυμάμαι, κάποια στιγμή έγινε ένα μεγάλο ντου, ξεπήδηξε έτσι οικιστικά η Περαία, θυμάμαι μια δεκαετία που ήταν πάρα πολύ παραγωγική οικιστικά η Περαία, και τώρα συζητιέται ξανά. Θα ξαναδούμε ένα νέο κύμα επέκτασης της Θεσσαλονίκης προς Ανατολάς? Κοιτάξτε, αν προχωρήσουν, ιδιαίτερα το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ που από ό,τι φαίνεται προχωράει, mm-hmm. Θεωρώ ότι κάποιος αν δουλεύει εκεί, που εκεί θα υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ναι. Δεν θα χρειάζεται να μένει στο κέντρο της πόλης. Βέβαια. Και σε τελική ανάλυση και η Θεσσαλονίκη mm-hmm. πρέπει να αποκτήσει, εκτός από ένα κέντρο, να έχει και κάποια άλλα. Θεωρώ mm-hmm. λοιπόν ότι αν γίνει αυτό, που ξαναλέω ότι από ό,τι διαβάζω και εγώ προχωράει, η Περαία και η γύρω εκεί περιοχή θα αναπτυχθεί και θα υπάρχει και ανοικοδόμηση. Και πλαγιάρι, τρίλοφος εκεί όλο. Θα υπάρχει και ανοικοδόμηση. Ναι, ναι, γιατί ναι. Όπως και να το κάνουμε, δεν θα πω για την κάτω Περαία. Η άνω Περαία, το πλαγιάρι mm-hmm. και τα λέει, έχει μια άλλη ποιότητα ζωής. Βεβαίως, όταν μένεις στα προάστια, mm-hmm. Βλέπεις τα πλεονεκτήματα αρχικά και βλέπεις τις δυσκολίες μελλοντικά. Ναι. Γι' αυτό και αρκετές χιλιάδες οικογένειες στα δύσκολα ναι. μετακινηθήκαν, μετακομίσαν στο πολεμικό συγκρότημα. Σωστό. Γίνεσαι ταξιτζής, σίγουρα το πρώτο εκτός από το τι επάγγελμα κάνεις, το δεύτερο σου είναι ταξιτζής. Ναι. Πήγαινε το παιδί εδώ, φέρε το παιδί εδώ. Πήγαινε Μπράβο. Στο κολυμβητήριο, πήγαινε στο φροντιστήριο. Ναι. Πήγαινε στο σχολείο, φύγε από το σχολείο. Μάλλον λοιπόν έχει τις δυσκολίες του. Και χρειάζεται και από την άλλη
να έχεις μια οικονομική επιφάνεια για να το κάνεις. Και αυτό με την πρώτη Σωστό. Δυσκολία της οικονομικής κρίσης είδαμε να αδειάζει το πανόραμα, να αδειάζει το πλαγιάρι, να αδειάζει το ρίσιο, να ράζουν για Παρασκευή, τα γαράδες, λοιπόν, ρεδεστός κτλ. Γιατί αδειάσανε και ήρθανε μέσα. Και Περαία κτλ. Κάποιοι μετακομίσανε εδώ. Γιατί καθίσαν και τα βάλαν κάτω. Πρώτον, μεζονέτες και τα λοιπά, δεν μπορεί να το ζεστάνεις. Τώρα με τα καύσιμα, άμα μένεις όχι μακριά, στο Ρήσιο σου λέω να μένεις και να πρέπει να μετακινηθείς μέχρι το κέντρο, θες ένα δεύτερο ενίκιο. Ένα δεύτερο ενίκιο, πραγματικά. Ναι. Μάλλον και λοιπόν, οι περιοχές αυτές θα μπορέσουν να έχουν ανάπτυξη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι και άλλες περιοχές, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα, πάντα έτσι συμβαίνει. Mm-hmm. Στο κέντρο, στο πολεμικό συγκρότημα. Όσο θα καλυτερεύουν τα οικονομικά, ας ελπίσουμε ότι θα καλυτερεύσουν, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν όλα αυτά τα προβλήματα, τότε ο κόσμος, και έτσι είναι η αλήθεια, ξεχνάει και λέει ότι θέλω να μυρίσω λίγο το χώμα, το πράσινο κτλ. Τα βιώσαμε εμάς η δικιά μας γενιά. Ναι. Λοιπόν, και λέει να πάμε προς τα έξω. Τα οικονομικά καλυτερεύουν, μπορούμε να αντέξουμε. Να πληρώνουμε και να μια δόση. Να έχουμε τον κήπο μας, έτσι, να μολύσουμε κανένα σκύλο μέσα, να παίζει το παιδί. Έτσι ακριβώς. Θα το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το φαινόμενο. Αυτό θέλει και άλλα μετά. Μου θέλει ένα γερμό καλό. Σημαίνει θέλει ότι το σκυλί να είναι 50 κιλά τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό πάντως. Εκπαιδευμένο. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι όνειρο, έτσι. Γι' αυτό και ακίνητα που βγαίνουν και σε πληστηριασμούς, σουρωτές και όλα τα υπόλοιπα προς τα εκεί, δεν έχουν ενδιαφέρον. Μάλιστα. Κώστα Γεωργάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία εδώ στο στούντιο του Radio North. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία κουβέντα. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη και για τον κόσμο και για πάρα πολλούς που είναι εκεί έξω και αναρωτιούνται τι να κάνουν, να νοικιάσουν, να αγοράσουν, να τα κρατήσουν, να τα θάψουν, τι να κάνουν. Λοιπόν, που ψάχνουν και εντάξει, το ακίνητο πάντα στην Ελλάδα είναι ένας από τους πρώτους υποψήφιους χώρους επένδυσης. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Γεωργάκο.